πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καταρχάς θα ήθελα να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε φυσικά για τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέτει την προϊσταμένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευση του νομού Μεσσηνίας, την κυρία Θεοφανία Σιώτη. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη σας εύχομαι καταρχάς, κυρία Σιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές, κύριε Μποζίκα. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος, ένα εκπαιδευτικός χρόνια με τα σχολεία. Έχετε γυρίσει πάρα πολλές περιοχές και νομίζω και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Γνωρίζετε από κοντά τα προβλήματα και το γνωρίζω γιατί έχουμε παρακολουθήσει και με ρεπορτάζ και την πορεία σας και τώρα που στα μένει πρωτοβάθμιας εκπαίδευση του νομού Μεσσηνίας. Σε δύσκολες εποχές βέβαια βρισκόμαστε, σε καραντίνα. Μπαίνουν και τα σχολεία πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδίως τα δημοτικά σχολεία. Θα μας πείτε πώς ξεκινά και τι προβλήματα υπάρχουν και τι συστήνεται στους γονείς, αν μπορείτε έτσι να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, κυρία Σιώτη. Η καραντίνα ξεκίνησε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία από τη Δευτέρα 16 και θα διαρκέσει 2 εβδομάδες. Δευτέρα και Τρίτη έγιναν, τα παιδιά παρακολούθησαν την εκπαιδευτική τηλεόραση και στα σχολεία έγιναν οι προετοιμασίες των προγραμμάτων από το Διευθυντή σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων για να ξεκινήσει αύριο 18 του μήνα. Σήμερα 18. Σήμερα, ναι, 18 του μήνα η τηλεκπαίδευση, η εξαποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση των μαθητών. Φυσικά δεν υπάρχει αμφιβολία πως η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαδόση διδασκαλία. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και παράλληλα να συνεχιστεί η εκπαίδευση των μαθητών. Είμαστε έτοιμοι. Από ό,τι θα έχετε παρακολουθήσει και ενημερωθεί, η σύγχρονη εξαποστάσεως διδασκαλία θα πραγματοποιείται το απόγευμα για τους μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Θα ξεκινάει στις 2 και για τα νηπιαγωγεία θα τελειώνει στις 4 και 20 και για τα δημοτικά στις 5 και 20. Οι ώρες όμως αυτές μπορούν να επεκταθούν και ως προς την έναρξη και ως προς τη λήξη, ανάλογα με τα προγράμματα τα οποία θα φτιάξουν ο Διευθυντής με το Σύλλογο Διδασκόντων των Σχολείων. Καταλαβαίνω ότι είναι πρώτα απ' όλα δύσκολες συνθήκες. Καταρχάς, προβλήματα υπάρχουν γιατί είναι και το θέμα των υποδομών. Και έχετε δώσει και αγώνα και για το θέμα των υποδομών. Έχετε ενημερώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια θέματα γιατί καταλαβαίνουμε τώρα στα δημοτικά δεν υπάρχουν και όλες οι υποδομές που θα θέλαμε να είναι έτοιμες. Δεν είναι όλα εξειδικευμένα έτσι ιδανικά. Ναι. Φυσικά είναι γεγονός ότι μας βρίσκει πιο έτοιμος τώρα από ότι το Μάρτιο μήνα, όταν πάλι είχαμε καραντίνα και καλούντο τότε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να παράσχουν την εξαποστάσεως διδασκαλία είτε τη σύγχρονη είτε την ασύγχρονη τότε. Τώρα τα προβλήματα είναι λιγότερα, θα ξεκινήσουμε σήμερα και από εκεί και πέρα θα δούμε, πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα εξομαλύνεται η κατάσταση. Μας ρωτάνε πάρα πολλοί γονείς για το θέμα της πρόσβασης. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει, το θέμα είναι κατά πόσο τα παιδιά έχουν και την πρόσβαση, αν και τα παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα σήμερα με την τεχνολογία και αυτό το βλέπουμε από μικρή ηλικία. Σε ό,τι αφορά σε τάμπλετ, σε υπολογιστές δηλαδή, στο υλικό στο οποίο θα μπορούν να έχουν. Αν κάποιος γονείς ή κάποιο παιδί δεν έχει, τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να απευθυνθεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν οικογένειες που δύσκολα. Υπάρχουν οικογένειες βεβαίως και επειδή τώρα όλη η οικογένεια δουλεύει, οι γονείς με τηλεργασία, οι μαθητές με την εξαποστάσεως διδασκαλία, τέτοια προβλήματα και υποδομή να υπάρχει στο σπίτι, σίγουρα μια πολυτεκνική οικογένεια, μια τρίτεκνη οικογένεια θα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τέλος πάντων τον εξοπλισμό. Φυσικά τις 2 προηγούμενες μέρες δεν μπορώ να πω ότι έφτασαν στο γραφείο μας ιδιαίτερα τέτοια παράπονα γονέων για το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Γιατί παίρνουν και από κινητό, μπορούν να μπουν και από κινητό. Μπορούν να μπουν και από κινητό και δεν χρεώνονται κιόλας. Νομίζω ότι έχει πει.